Γεια σου, Πάρη. Γεια σου, Αντώνη. Τι κάνεις, Πάρη? Εξαιρετικά. Ήμουν Λονδίνο μια εβδομάδα. Γεμάτη. Έφερες στο Λονδίνο μαζί σου, βλέπω σήμερα. Καλά, μιλάμε ότι δεν είχε βρέξει ούτε μία μέρα, ξέρω εγώ, εκεί. Ναι, και τώρα φέτα έγινε ακόλουθος. Είναι το κλασικό ψέμα που μου λες κάθε φορά που πας στο Λονδίνο ότι έχει καλό καιρό. Ναι. Κάποια στιγμή δεν το πιστέψω. Δεν είχε καλό καιρό, αλλά. Δεν έβρεξε. Ναι, δύο μέρες είχε ήλιο. Τις υπόλοιπες ήταν εγώ έτσι, απλά δεν έβρεχε. Και τώρα έγινε ακόλουθος σήμερα, γιατί έφυγα από το σπίτι και λέω: έλα μωρέ, έβρεξε πολύ. Κάνω δύο σταγόνες είναι. Και ξέρω, φτάνω κατεχάκι και έχω γίνει παπί εντελώς. Καλά πήγε αυτό. Ναι, ναι, πολύ καλά. Αλλά νομίζω έχω αρχίσει να στεγνώνω σιγά σιγά. Ή τουλάχιστον έχει πάρει 36 και 6 θερμοκρασία του παντελόνι. Θα σε απλώσω κάπου στο γραφείο να το φτιάξουμε. Ναι, anyway. Ήταν εξαιρετικά, γιατί πήγα στο πρώτο meetup ύστερα από 2 χρόνια. Ακραίο. Ναι, γιατί παρουσιάζει ο Παγώνης στο UX Craft. Πήγα σε δύο event. Πήγα σε δύο events. Πήγα πρώτα στο Παγών, παρουσιάζει, ήταν γαμάτη παρουσίαση. Η παρουσίαση ή ο Παγώνης? Ήτανε, ξέρεις τι, είναι performer, ρε. Είναι. Ο τύπος, ναι, ναι, είχε πολύ πλάκα. Και η παρουσίαση ήταν πολύ καλή, γιατί είχε. Καλά, θα του ζητήσω το link έτσι κι αλλιώς. Ήταν ενδιαφέρον, γιατί έπιανε το θέμα utility και usability. Okay. Στα προϊόντα που έχει utility, είναι η χρησιμότητά του γενικά στην κοινωνία, ξέρω, και το usability έχει να κάνει με το ίδιο το προϊόν. Και τέλος πάντων έπιανε με τρεις γύρω από εκεί, ήταν ενδιαφέρον. Ναι, η χρησιμότητα και η χρηστικότητα. Και η χρηστικότητα, μπράβο. Βλέπεις, ναι, ναι, έχω έρθει έτοιμος. Ναι, είσαι φοβερός. Και μετά πήγα στο. Ήταν το. Πάντα μπερδεύω όλο το όνομα. Νομίζω λέγεται Tech Greeks in London, που το έκανε ο Γιώργος Τζιραλής και Marathon. Mm-hmm. Ήταν την ίδια μέρα, ήταν μετά τα πήγα back to back. Το οποίο επίσης ήταν γαμάτο, γιατί εκεί και είδα κόσμο από τη σχολή που είχα καιρό να δω. Okay. Και ήρθε και ένα άτομο το οποίο μας παρακολουθούσε και λέει: ξέρω, εγώ βλέπω μικρή κουβέντα γι' αυτό και δίνω στο φίλο μου. Οπότε ήταν humbling πολύ. Παιδιά, ευχαριστούμε, ναι. Έχει βάλε. Εμένα πρέπει να ρίξει γάμο μια φορά ένα φίλο που είχε πλάκα. Α, ναι! Έλα, ρε! Το οποίο ήταν καλή φάση. Οκ. Ναι. Ωραία. Οπότε ήταν γαμάτα, μου αρέσει και πολύ ρε γάμο και το Λονδίνο. Οπότε. Ναι, για λέγε. Λοιπόν, σήμερα θέλω να συζητήσουμε για κάτι που αναφέραμε, νομίζω, στο προηγούμενο επεισόδιο, και έχει να κάνει με την κούραση που έρχεται από το να παίρνεις πολλές αποφάσεις, ναι, και πώς αυτό μπορεί να το μειώσεις τόσο σε θέμα διαδικασιών ενδεχομένως μέσα σε έναν οργανισμό, όσο και στον κώδικα. Δηλαδή, πώς μπορείς να ξεκουράσεις τον εαυτό σου και την ομάδα σου, ναι, από αποφάσεις. Αλλά θέλω να το πιάσουμε πρώτα από πριν, γιατί μπορεί, ρε παιδί μου, αυτό να είναι μια δικιά μου λόξα. Οπότε ψήνεσαι, ναι, να παίρνεις αποφάσεις. Γενικά. Ναι. Ναι. Αλλά θα σου πω. Ναι, ξεκίνησα λάθος. Όχι, αν σου παίρνω πολλές αποφάσεις. Ναι. Λοιπόν, ήθελα να σου πω το εξής, που έχω δει μια. Δεν ξέρω τι έχει παίξει εδώ μέσα στους νευρώνες μου τελευταία. Έχω μια τάση, τον τελευταίο χρόνο ειδικά, μου βγαίνουν πάρα πολλά αντανακλαστικά όχι. Okay. Σε πράγματα. Αυτό δεν είναι αποφάσεις. Θέλω να λες όχι. Ναι, αλλά όχι. Το οποίο θα σου πω τι γίνεται. Τα περισσότερα αντανακλαστικά όχι, στην ουσία έχω δει ότι μάλλον μου αφήνουν περισσότερο χώρο να σκεφτώ άλλα πράγματα. Okay. Δηλαδή, σαν να παίζει κάποιο prioritization. Δεν λέω επίσης απαραίτητα ότι είναι καλό αυτό, mm-hmm, γιατί πιθανόν να λέω πάρα πολύ εύκολα όχι σε καλά πράγματα. Okay. Ναι, αλλά μου έχει βγει μια τάση ότι αν κάτι δεν μου κερδίσει πάρα πολύ την προσοχή ή οτιδήποτε, να το απορρίψω, να πάμε, ξέρω εγώ, για επόμενα. Okay. Τέτοιου τύπου. Γιατί δεν είναι κάποια λύση, είναι μια παρατήρηση αυτό, δεν του βάζω πρόσημο. Γιατί γενικά νομίζω η διαδικασία του να πάρεις μια οποιαδήποτε σοβαρή απόφαση είναι κοστοβόρα στον εγκέφαλο. Mm-hmm. Εμένα δηλαδή μπορεί, επειδή όντως κάτι με απασχολεί και δεν ξέρω πώς να κινηθώ, μπορεί να μου κάνει ruin εβδομάδες, να το πω έτσι ξεκάθαρα. Και πες για σένα. Προσωπικά θέλω να μειώσω πάρα πολύ τον αριθμό των αποφάσεων που παίρνω και να βρω έναν τρόπο αυτές οι αποφάσεις να είναι αυτές που έχουν σημασία. Μέχρι πριν κάποια χρόνια, μέχρι και το 18 που μπήκα στο ναυτικό, θυμάσαι ότι φορούσα σχεδόν τα ίδια ρούχα κάθε μέρα, γιατί φορούσα ένα τζιν και μια λευκή μπλούζα. Ναι, ήτανε, θυμάμαι. Ναι. Ναι, είναι και αυτό, ας το πούμε, μια προσέγγιση που κάποιοι λένε. Δεν αποφασίζω τι θα.
Εντάξει, υπάρχει και το άλλο που σου λέει ότι υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που το κάνουν όντως αυτό. Δηλαδή λένε για τον Einstein ότι είχε ξέρω εγώ πόσα ίδια κουστούμια νομίζω. Και άλλοι. Ναι. Ο Steve Jobs πάντα φορούσε το κλασικό. Ναι, 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 ναι. Πώς λέγεται το. Το turtleneck, το ζιβάγκο. Ο Steve Jobs, by the way, ήθελε να φοράνε uniform στην Apple κάποια στιγμή. Όλοι. Αλήθεια. Ναι. Δεν το ξέρω. Αλλά λέει, OK, δεν το θέλανε εργαζόμενοι, οπότε. Κρίμα. Ναι. Bad for them. Και κωδικό τους. Όχι, θα σου πω. Γενικά οι αποφάσεις είναι κάτι το οποίο κουράζει πάρα πολύ, θεωρώ, τον κόσμο. Και μπορεί να είναι από τις πιο μικρές που παίρνεις κάθε μέρα. Εγώ για παράδειγμα δεν μου αρέσει να θέλω να διαλέξω ότι θα φάω το πρωί. Είναι η χειρότερη μου. Α, μην τρως. Πεινάω. Έχω βιολογικές ανάγκες, ρε παιδί μου, εκείνη τη στιγμή. Και το χειρότερο μου είναι ότι αυτή την περίοδο προσπαθώ να κόψω πολύ ζάχαρη και τέτοια. Ναι. Να κόψω ζάχαρη, ακούγεται πολύ τέτοιο. Να μειώσω τη ζάχαρη. Οπότε είχα πει ότι το πιο εύκολο είναι να κόψω το κονφλέξ το πρωί. Και είναι η χειρότερη μου, δεν ξέρω. Ξυπνάω κάθε πρωί και έχω ένα βάρος στο μάχη που πρέπει να πιστεύω. Να κάνω ωραία. Θα κάνω μια μικρή παρένθεση. Έχω ακούσει ότι αυτού του τύπου τα δημητριακά, ρε παιδί μου, είναι ότι χειρότερο. Είναι. Φαίνεται να είναι. Και προσπαθώ να το αφήνω. Βρώμη, σ' αρέσει. Μ' αρέσει, αλλά δεν έχει τόσο μεγάλη διαφορά γιατί είναι πάλι. Εντάξει, άμα πάρει τώρα βρώμη, ρε φίλε. Δεν είναι επεξεργασμένο, ρε φίλε. Ωραία. Άμα πάρω σκέτη και τη βρώμη, ας πάω να φάω και χόρτα απ' έξω, ξέρω. Α, περίμενε. Το πόριτζ αρέσει, ο χυλός. Όχι, ρε φίλε. Είναι... Δεν είσαι γενικά του χυλού. Το πόριτζ θεωρώ το μόνο που κάνει να γεμίσει τον οργανισμό σου για να επιβιώσει. Δεν υπάρχει. Δηλαδή είναι μηδενική προσφορά του. Είναι γαμάτο. Αλήθεια. Αυγά το πρωί. Ναι, μ' αρέσουν όλα αυτά. Απλά κάθε φορά δεν μπορεί να βρει κάθε μέρα αυγά. Γιατί? Καλή ερώτηση. Ναι. Αυγά, κάθε φορά κάθε okay. πρωί. Και το. Εδώ. Τέλος πάντων, ναι. μην πάρα πολύ πρωινό. Όχι. Είναι πολύ μικρό. Απλά υπάρχουν πολλά τέτοια πράγματα τα οποία είτε επίτηδες ή κατά λάθος έκανα, ρε παιδί μου, τα χρόνια. Τα οποία παρατήρησα ότι με βοηθούσαν στο να παίρνω λιγότερες αποφάσεις ή να σκέφτομαι λιγότερα πράγματα. Συμφωνώ. Και υπάρχει και μεγάλη συζήτηση και έρευνα, στην οποία σίγουρα δεν είμαστε κατάλληλοι να ασχοληθούμε, απλά μπορούμε να αναφέρουμε, που έχει να κάνει με το πόσο δύσκολο είναι για τους ανθρώπους όταν κάποιες ενέργειες προκαλούνται από μια δικιά τους απόφαση, ακόμα και αν η λεκτική ήταν χειρότερη. Και αυτό είχαμε ξεκινήσει και το συζητούσαμε μια φορά στο γραφείο. Με το τρένο. Με το τρένο που υπήρχαν αρκετά πειράματα, νομίζω το MIT είχε κάνει κάποια online πειράματα τα οποία λέγανε είσαι σε μια ράγα, πας ξέρω εγώ και θα σκοτωθούν μη άνθρωποι άμα πας ευθεία ή άμα επιλέξεις εσύ να γυρίσεις το λευγέ και να πας δεξιά θα σκοτωθούν λιγότεροι. Ναι. Αλλά θα επιλέξεις εσύ ποιοι θα σκοτωθούν, το οποίο ήταν λίγο μακάβριο, παιδί μου, σαν τέτοιο. Αλλά... Ναι. Θα σου πω σε ένα, σχετικά με αυτό, ένα πιο επίκαιρο και προσωπικό θέμα. Είχα κάνει ένα άρθρο μία μέρα πριν πάω να κάνω το εμβόλιο. Γιατί θυμάσαι, το είχαμε ζητήσει εγώ προσωπικά, ρε παιδί μου, όταν είχε εμφανιστεί αυτό. Στην αρχή, αντανακλαστικά, εγώ είχα κάποιους προβληματισμούς. Δηλαδή λέω, ωρε φίλε, Αστραζένεκα, θρομβώσεις, μαλακίες, όλα αυτά. Οπότε δεν το κρύβω ότι αυτά υπήρχαν σε ένα βαθμό στο μυαλό μου, παρόλο που εν τέλει πήγα και το έκανα. Στην ουσία, έχω την εξής εντύπωση, γιατί λέγανε, ρε παιδί μου, ότι ξέρεις, καταρχάς δεν λέω, δεν κρίνω κανένα, λέω εμένα τι συνέβαινε στο μυαλό μου, διάβαζα, ρε παιδί μου, που λέγανε ότι ξέρεις τι, και ο COVID έχει πιθανότητα μεγαλύτερη θρόμβωση, αλλά το εμβόλιο έχει λιγότερες, οπότε κάθισα και σκέφτηκα για μένα και λέω, κοίταξε, λέω, στην ουσία, αυτό που μάλλον εμένα με τρομάζει, αυτό που έχω διαβάσει και όπως θα ζήγιζα, είναι το ότι θα πάρω εγώ την ενέργεια να πάρω το ρίσκο τώρα, βάζοντας μέσα μου τη φάση αυτή που θα κάνει με το αντίσωμα. Το τσιπάκι. Το τσιπάκι, ναι, ρε παιδί μου. Πάντως στο κινητό μου έχει 5G πλέον. Πρέπει να περιμένω κάποιοι μήνες μετά την δεύτερη δόση το 5G. By the way, το 5G τι τέτοιο πιάνει, τι ταχύτητα. Τι να περιμένω, 100. Έχει να κάνει με την εταιρεία, αλλά και 150 νομίζω έχω βαρέσει. Έλα, ρε. Ναι. Λοιπόν, και τέλος πάντων. Σκέφτηκα ότι αυτό το οποίο με τρόμαζε είναι το ότι πήγαινα να κάνω την ενέργεια. Αλλά και στις δύο περιπτώσεις, είτε εγώ πήγαινα
να κάνω το εμβόλιο είτε όχι, θα καπελωνόμουν ένα ρίσκο. Σωστά. Γιατί και μια ευθύνη μια απόφαση, μια επιλογή. Mm-hmm. Οπότε, αυτό το οποίο συνειδητοποίησα για μένα είναι ότι μπορεί να με, μας τρομάζω γενικά επιλογές οι οποίες έχουν και μια ενέργεια εκείνη Σωστά. τη στιγμή. Αλλά και τα δύο είναι επιλογές που και τα δύο φέρνουν ρίσκο. Δηλαδή υπάρχει περίπτωση να είσαι σε μια. Ωραία. Είσαι σε μια εταιρεία, okay, mm-hmm. η οποία. Εντελώς διαφορετικό θέμα. Έχει αρχίσει και παίρνει την κατρακύλα και το ξέρεις mm-hmm. οικονομικά. Και εσύ φοβάσαι να πας να κάνεις μια συνέντευξη κάποια, φοβάσαι την απόρριψη, φοβάσαι όλο αυτό. Είναι μια απόφαση που πρέπει να πάρεις, να κάνεις κάποια διαδικασία, αλλά το ρίσκο από όλο αυτό για σένα είναι λιγότερο από το να μην κάνεις τίποτα. Ναι. Και για να το κάνω και πιο απλό, έστω ότι αυτή η εταιρεία, η καινούργια που θες να πας, είναι μια startup η οποία έχει πολύ λιγότερες πιθανότητες να επιβιώσει 3 χρόνια. Και είσαι μια εταιρεία η οποία ξέρεις ότι μάλλον δεν θα επιβιώσει 3 χρόνια, γιατί είναι μια εταιρεία ναι. που πεθαίνει. Αλλά σκέφτεσαι ότι το ρίσκο που θα πάρεις αλλάζοντας δουλειά θα έχεις μεγαλύτερη ευθύνη. Εσύ, ενώ στο άλλο δεν φταίς εισαγωγικά εσύ, ναι. αλλά φταίει κάποιος. Νομίζω πως το σωστό σε σχέση με τις αποφάσεις είναι να μην έχει σημασία το αν θα κάνεις ενέργεια ή όχι. Να έχει σημασία ίσως το κόστος της ενέργειας, γιατί μπορεί αυτή να έχει κάτι, οπότε αυτό μπαίνει στην εξίσωση ναι. μέσα. Είναι... Αλλά η απόφαση πρέπει να έχει να κάνει με το τελικό outcome. Αυτό θεωρώ ότι είναι το σωστό, γιατί στο τέλος της ημέρας με το τελικό outcome θα κοιμηθείς το βράδυ. Πάνω σε αυτό. Το Βάρνα. Έλα. Το Βάρνα. Όχι, μ' αρέσει, γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον. Είχα μια συζήτηση με ένα γνωστό μου παλιότερα που συζητούσαμε το εξής. Είμαι σε μια εταιρεία. Ναι. Ακριβώς αυτό το. Όχι ακριβώς, παράδειγμα σενάριο αυτό που λες. Σε αυτή την εταιρεία. Δεν είμαι πλέον πάρα πολύ χαρούμενος, αλλά δεν είμαι και δυστυχισμένος. Έχω μια σχετική ασφάλεια και δεν είναι ενδεχομένως και με το προηγούμενο. Και υπάρχει ζήτηση που λέει δεν είναι μεγάλο ρίσκο και πώς παίρνεις ένα ρίσκο που αφήνεις μια σιγουριά. Αυτό που λέγανε και παλιοί, καλύτερα ένας μαλάκας που ξέρεις παρά ένας μαλάκας που δεν ξέρεις. Ωραία. Νομίζω δεν ήταν ακριβώς έτσι, ρε παιδί μου. Αλλά πώς λοιπόν παίρνεις το ρίσκο του να πας σε κάτι τελείως διαφορετικό και καινούριο. Και εκεί πέρα υπήρχε η αντίστροφη συζήτηση που έλεγε πώς παίρνεις το ρίσκο να μείνεις εκεί πέρα που είσαι και που δεν είσαι χαρούμενος. Και είναι πολύ πιο δύσκολο νομίζω στους ανθρώπους ή το βλέπω και στον εαυτό μου, το λες και εσύ και νομίζω ότι και σε ό,τι έρευνα έχω διαβάσει τίνει προς τα εκεί, οπότε μάλλον κατά μέσο όρο οι άνθρωποι προς τα εκεί τίνουν. Είναι πολύ πιο δύσκολο και έχουμε πολύ μεγαλύτερο βάρος εισαγωγικά συνείδησης ή απόφασης όταν αυτή η απόφαση περιέχει και μια δικιά μας ενέργεια. Δηλαδή, σου λέει ο άλλος, έρχεται ένας μετεωρίτης και εσύ μπορείς είτε να έχει 70% πιθανότητα ναι. να σκάσει σε σένα ναι. και 30% πιθανότητα να σκάσει παραδίπλα. Μπορείς να φοβηθείς να πας παραδίπλα γιατί... Κατάλαβα. Σε διακόπτω γιατί μάλλον πρέπει να κλείσω ένα ξυπνητήρι. Και λοιπόν. Είμαστε πίσω. Okay. Λοιπόν, πού είχαμε μείνει? Είχαμε μείνει στο σημείο που λέγαμε ότι φαίνεται ότι γενικά στους ανθρώπους είναι πολύ πιο δύσκολο να λάβουν μια απόφαση ναι, που εμπεριέχει μια δικιά τους ενέργεια από ναι. η απραγία. Είναι σαν να λέμε ότι φταίει το σύμπαν με κάποιο τρόπο ή ναι. κάποια εξωτερική, ένας εξωτερικός παράγοντας. Νομίζω. Μπράβο, θα μου το φέρεις και εμένα μετά. Ναι. Νομίζω ότι είναι λογικό να έχεις, ρε παιδί μου, συναισθήματα, ρε παιδί μου, που σε απασχολεί το «Α, εγώ πρέπει να κάνω αυτό» και. Αλλά στο τέλος της ημέρας κάπως πρέπει να πριτανεύει, θεωρώ, το τελικό αποτέλεσμα. Ναι. Εντάξει, προφανώς, αν πρέπει για κάτι να διαλυθείς εντελώς, θα το λάβεις υπόψη, αλλά αυτό έχει να κάνει και με το τελικό outcome, δηλαδή ότι μετά από αυτό θα είσαι εξαντλημένος. Ναι, απλά συνήθως δεν είναι ερευνητικοί αποφάσεις τόσο ξεκάθαρες που λες ότι είναι 30% 70% που είναι τόσο, δηλαδή δεν είναι τόσο φωσφανάρι να το πω έτσι. Συνήθως οι αποφάσεις είναι κάτι το οποίο δεν μπορείς από πριν να καταλάβεις θα συμβεί. Ναι. Αυτό μπορώ να το φέρω και λίγο παραπίσω στο θέμα του επαγγελματισμού που λέγαμε ότι αργίζει, παιδί μου, για κάτι. Mm-hmm.
το αφήνεις να φύγει και λες, α, okay, κανένας δεν θα το παρατηρήσει, ή πας εσύ εκείνη τη στιγμή και λες, παιδιά, έχουμε αργήσει το και το και το και το και το. Πας και το λες, γιατί τσούζει εκείνη τη στιγμή που το κάνεις. Mm-hmm. Εσύ το κάνεις ξεκάθαρο, γιατί εσύ παίρνεις τον έλεγχο και λες, παιδιά, εδώ έχουμε καθυστερήσει. Το αφήνεις να ρισκάρεις, μήπως δεν καταλάβει ο άλλος. Αλλά και στις δύο περιπτώσεις είσαι off. Ναι. Δηλαδή, επειδή κάποιος δεν έχει στείλει κάποιο email, δεν σημαίνει ότι δεν συζητιέται αυτό. Δεν έχει ξενερώσει ο άλλος. Δεν έχει ξενερώσει ο άλλος, δεν το έχει καταλάβει ή whatever. Οπότε, ναι, θεωρώ ότι, αν και δεν είναι εύκολο, δηλαδή ότι πάντα εγώ το κάνω, ότι, ναι, είναι και τα δύο αποφάσεις και τα δύο έχουν ρίσκο. Και πίσω στο θέμα του... Ναι, βασικά κλείνω αυτό και θα σου πω μετά για το decision making, τι πιστεύω. Όλα αυτά λοιπόν, επειδή όντως οι αποφάσεις αυτές έχουν κόπο και η απόφαση του να στείλεις ένα email, να λάβεις μια ευθύνη, να προβλέψεις έναν κίνδυνο, να κάνεις μια αλλαγή που πιστεύεις ότι θα είναι για το καλύτερο και όλα αυτά έχουν κόπο πολύ, ναι. Έχουν ψυχολογικό κόπο. Και μπορεί να μην είναι τόσο εύκολο και ξεκάθαρο κάθε φορά να το δεις, αλλά το κάνουμε όλοι στην καθημερινότητά μας και μπορεί το πρωινό, ρε παιδί μου, να μην είναι κάτι τόσο σημαντικό. Ναι, τα ρούχα. Αλλά μειώνοντας πολύ τις αποφάσεις τις οποίες χρειάζεται να πάρεις, βοηθάει. Και τώρα σιγά σιγά νομίζω ότι μπορούμε να το πάμε και προς την ομάδα πώς αυτό βοηθάει, αν το βλέπεις, γιατί εκεί θα ήθελα να συζητήσουμε πώς. Ναι. Πώς μπορείς να μειώσεις αυτές τις αποφάσεις και το ρίσκο και την κούραση μιας απόφασης ή μιας λάθος απόφασης ενδεχομένως. Γιατί οι λάθος αποφάσεις, να τις πεις στο τέλος της ημέρας, κουράζουν παραπάνω. Ναι. Ωραία, δύο πράγματα. Ένα λίγο πιο γενικό. Εμένα αυτό το οποίο με έχει βοηθήσει, έχει δουλέψει σε ένα βαθμό το να μειώνω αποφάσεις, π.χ. να μην σκέφτομαι τι ρούχα θα βάλω και. Αλλά το πιο σημαντικό και θεωρώ η καλύτερη επένδυση για μένα, γιατί, ωραία, το πόσο αποφάσεις πρέπει να πάρω δεν είναι εντελώς στον ελεγχό μου. Mm-hmm. Δηλαδή μπορούν να μου σκάσουν πράγματα. Ναι, ναι, σίγουρα. Λοιπόν, οπότε αυτό το οποίο θεωρώ καλύτερο εν τέλει είναι σε ποιες θα δώσω σημασία και πόσο. Δηλαδή, δεν μου πολύ νοιάζει τι θα φάω πλέον. Mm-hmm. Με νοιάζει σε σημαντικό βαθμό. Δεν τρώω σκουπίδια, δεν τρώω fast food γενικά. Πάρω μετακίνηση. Ρε φίλε, μου έχει λείψει όμως να σου πω. Χρειάζεται. Τώρα που έρχεται Χριστούγεννα, γενικά το έχω κάπως. Είναι ένα treat. Το τηγανιτό κοτόπουλο γενικά, γιατί έχω ένα άλλο που λέγεται Chicken Stories και είναι κοντά στο σπίτι μου. Ναι. Ναι. Αυτό το έχω λίγο σαν treat και θα γίνει τις επόμενες μέρες. Το δηλώνω. Θέλω να τρώω καλά, αυτό δεν το συζητάμε. Δηλαδή, και εδώ ξέρω, τα παραγγείλουμε το μεσημέρι. Παίρνουμε από ένα καλό μαγαζί, το οποίο θα μας φέρει καμία σαρδέλα, κανένα ψαρικό, κανένα καλό κρεατικό. Οπότε, that's okay. Αλλά δεν μπορώ να ασχοληθώ πάρα πολύ με το τι θα φάω. Ναι. Εφόσον είναι καλό, δεν μπορώ να ασχοληθώ πολύ με το πώς θα ντύνομαι κάθε μέρα. Οπότε, έχω κάποια ρούχα τα οποία ξέρω ότι ταιριάζουν. Ξέρω εγώ ότι πιάσει το. Ό,τι πιάσει το χέρι. Έχω. Εντάξει, δεν το ξέρω εγώ και ακριβώ σαν γκλόμ. Προφανώς. Mm-hmm. Αλλά δεν θα τελειώσει το πρωί. Οπότε είναι. Δεν μπορώ να ασχολούμαι, ρε παιδί μου, συνέχεια με τα email. Θα τα δω μια-δύο φορές την ημέρα. Mm-hmm. Τέρμα. Δεν χρειάζεται να τα δω παραπάνω. Αυτό. Είναι πολύ ζωρηλίκη και εγώ το βλέπω και από πράγματα. Για παράδειγμα, θέλαμε να. Τώρα που συζητούσα να πάρω έναν υπολογιστή, το ThinkPad. Είχε τόσες πολλές διαφορετικές εκδόσεις. Με καρταγραφικών, χωρίς καρταγραφικών, μεγάλη RAM, μικρή RAM, προηγούμενη τέτοια εκδοσκευή, επόμενη. Έφαγα μία εβδομάδα. Λοιπόν. Γιατί κάθε φορά σκεφτόμουν και αν αυτό δεν είναι σωστό, και αν το άλλο είναι πιο καλό, και αν αυτό είναι. Σε αυτό έχω καταλήξει το εξής. Πρώτον, παίρνεις ένα Mac. Και ναι, γενικά ναι, και παίρνω, έχω την εξής λογική. Δεν με νοιάζει να κάνω minimize το κόστος. Με νοιάζει να κάνω αυτό το πράγμα να μου αρέσει και τι θα πει να μου αρέσει, εγώ να είμαι ναι, πάμε και να τα αντέχω οικονομικά. Άπαξ και τα αντέχω οικονομικά, δεν με νοιάζει να υπάρχει καλύτερο value for money. Δεν ήταν το πρόβλημα με το value for money, ήταν το αν κάποια από αυτές τις αποφάσεις θα μου προκαλέσουν κάποια. Δηλαδή δεν ήταν ότι υπάρχει το
αλφα μοντέλο που είναι το καλύτερο. Ναι. Και είναι απλό, ξέρεις, ή μπορείς να το αγοράσεις, δεν μπορείς. Ήταν ότι το ένα φαίνονταν πιο συμβατό με Ubuntu Linux που ήταν το λογισμικό που θα ήθελα να βάλω, το άλλο φαίνονταν λιγότερο συμβατό. Το άλλο είχε επίσημη υποστήριξη, το άλλο δεν είχε επίσημη υποστήριξη. Το ένα είχε 4G κάρτα. Ήταν δηλαδή πράγματα τα οποία δεν ήταν σε μια γραμμή και έλεγες, εγώ έχω αυτό το budget, μπορώ να φτάσω μέχρι εκεί, τι μπορώ να πάρω. Ναι. Αλλά... νομίζω στον υπολογιστή είναι πολύ. Εμένα με ρωτήσεις. Συγγνώμη, ολοκλήρωσε, διέκοψα. Όχι, ήταν. Οι αποφάσεις δεν ήταν σειριακές. Μπορώ γι' αυτό, ναι, μπορώ γι' αυτό, ναι, μπορώ γι' αυτό, ναι, μπορώ γι' αυτό, ναι. Ήταν, μπορώ αυτό, αλλά αν πάρω αυτό, μπορεί να μην έχω εκείνο και αν πάρω αυτό. Ναι, κατάλαβα. Υπήρχε μια σύνδεση. Ήταν σύνθετο το πρόβλημα. Ναι. Εκεί απλώς μερικά θεωρώ ότι δεν είναι σημαντικά. Δηλαδή, για μένα ο υπολογιστής είναι RAM, όσο περισσότερο τόσο καλύτερο. Δηλαδή. Εντάξει, αν βγει τώρα iMac ή Mac Mini, το οποίο είναι την καστιά, έχει έρθει στο γραφείο χθες. Δεν το συζητάμε. RAM, δίσκος, δηλαδή όσο περισσότερο τόσο καλύτερο και όσο πιο γρήγορο τόσο καλύτερο. Αυτά έτσι κι αλλιώς είναι καλύτερη επένδυση για τη μακροζωία του υπολογιστή. Οφόλου πληκτρολόγιο. Μαζί σου, ας πούμε, θεωρείς το μεγάλη χαζομάρα, ακόμα και η Apple που είχε βγάλει το M1 Pro και το M1 Air, που δεν είχαν πραγματική διαφορά. Είχα ένα πυρήνα στην κάρτα γραφικών. Ναι, εγώ για, ναι. Εγώ για παράδειγμα γι' αυτό πήρα το Air. Ναι, αλλά εμένα πάντα θα μου έμπαινε στο πίσω μέρος του μυαλού. Μήπως αυτός ένας πυρήνας θα μου κάνει κάτι, αλλά δεν μου ήταν ξεκάθαρο τι θα μου κάνει. Κατάλαβες. Δηλαδή αυτές οι αποφάσεις δεν μου αρέσουν. Θα το ήξερα. Με σκίζουν. Θα το ήξερα. Με σκίζουν. Αν θα μου έκανε κάτι, θα το ήξερα. Αυτό σκέφτομαι. Οπότε πηγαίνω. Για τη RAM το ξέρω. Συγγνώμη. Για τη RAM δεν ξέρει τα 16 και τα 8, τι θα ναι, κάνουν. Ήταν... Στη RAM τι θα έλεγα. Τι μπορώ να χωρέσω στον budget μου, μπορώ 16, 32, 64. Τι έκανες τώρα στο Lenovo. 32. Πω, πολύ ωραίο. Αυτή τη στιγμή δεν ψινόμουν πάρα πολύ να πω ότι θα πάω στα 64. Θεωρούσα ότι είναι. Αυτή τη στιγμή στα 16. Τα 32, τα 16 είναι OK, απλά υπάρχουν στιγμές που θα έλεγα δεν θα με χαλούσαν τα 16. Οπότε μπορώ να πάω στο 32. Οκ, okay, δεν θα παίρνω 16, αλλά θα παίρνω 32. Τα 64 ακόμα θεωρώ ότι είναι λίγο μακριά. Οπότε το άφησα κάπως έτσι. Δηλαδή, αυτό μπορούσα να το ζυγίσω. Ήταν σειριακό και πάλι. Ναι. Στην ομάδα. Τι είναι στην ομάδα. Πάμε σε επίπεδο ομάδα. Ναι, σε επίπεδο ομάδα. Οπότε όλες αυτές οι αποφάσεις γενικά σε προϊόντα τα οποία έχουν 18.000 διαφορετικά πλάνα, με 3 configuration το κάθε πλάνο, με 2. Δεν θέλω. Αυτό που κάνω στη μηχανή μου εννοεί. Ειλικρινά, δεν ξέρω αν θα μπορούσα να πάρω μηχανή σαν τη δική σου. Θα με πέθανε αυτή η απόφαση. Ξέρεις τι κάνω εκεί, και μετά πάμε στις ομάδες. Πηδάω στο δεύτερο. Ναι, εντελώς. Φουντάρω από εδώ από κάτω. Όχι, παίρνω μια αρκετά γυμνή, δηλαδή δεν είναι σχεδόν τίποτα πάνω. Και το αφήνω λίγο να δω τι θα. Αν μπορείς να το κάνεις αυτό, ναι. Ναι. Μαζί σου. Γιατί μου το κάνει εύκολο. Και δηλαδή, και ήταν αυτό το οποίο ρωτούσα, γιατί έψανα, κοιτούσα και άλλες μάρκες, παιδί μου. Και τέλος πάντων, λέω: ξέρεις τι, αν μπορώ να αποφασίσω μετά, μου λένε ναι, όποτε θέλεις οτιδήποτε. Το οποίο για μένα ήταν τέλειο. Να μπορώ να κάνω defer την απόφαση επίσης. Ναι, είναι πολύ σημαντικό. Οπότε, σε μία ομάδα. Σε μία ομάδα. Πες και ας σου πω. Θεωρώ ότι πρέπει να βγουν οι αποφάσεις οι οποίες δεν έχουν πραγματική σημασία. Δηλαδή, αν δεν είναι αποφάσεις που υπάρχουν πολλές περιπτώσεις που δεν είναι ξεκάθαρο το τι πρέπει να κάνουμε, δεν πρέπει αυτές οι αποφάσεις να μην είναι συγκεκριμένες. Δεν πρέπει τα άτομα να τρώνε χρόνο, να τρώνε επικοινωνία, συνεννόηση, βάρος ευθύνης και όλα αυτά για αποφάσεις που δεν έχουν σημασία. Να. Από το... πιο χαζό που είναι ότι δεν πρέπει να κάθεσαι να ασχολείσαι με το αν ο κώδικας είναι πιο ωραίος με τον α ή β τρόπο. Πάρε έναν τρόπο και τελείωσε. Βάλε τον black. Το black δηλαδή θεωρώ είναι από τα πιο ωραία εργαλεία που έχω βάλει ποτέ στη ζωή μου. Όπως και η Go μου άρεσε πάρα πολύ γιατί ή θα είναι συμβατή ή δεν θα είναι συμβατή η συνάρτηση που έχει γράψει. Ναι. Δεν υπάρχει ενδιάμεσο πράγμα. Δεν υπάρχει. Εμένα μου αρέσει 80 χαρακτήρες, εμένα μου αρέσει 88, εμένα 100, δεν έχει νέμει 80. Δεν με νοιάζει. Μπορεί να μην είναι το πιο ωραίο, αλλά δεν θέλω να ασχοληθώ με το να αποφασίσω. Πες. Που είναι το πιο απλό, ναι. Μέχρι το πώς επικοινωνούμε σε έναν πελάτη, πώς επιλέγουμε αν θα κάνουμε ή δεν θα κάνουμε κάτι, πώς όλη αυτή τη διαδικασία, πώς την κάνουμε χωρίς να κουράζουμε τα άτομα σε μια απόφαση. Να μην πρέπει, να είναι ξεκάθαρο το
ή ο Πάρης θα πάρει την απόφαση του θα κάνουμε ένα γρήγορο release για παράδειγμα, ή θα την πάρει οποιοδήποτε. Αλλά όποιος και να την πάρει, υπάρχει διαδικασία που λέει ότι μπορεί να την πάρει και τελείωσε. Δεν είναι κάποια release που είναι ίσως πιο εύκολα, μπορείς να τα κάνεις και εσύ πάρει, αν είναι κάτι πιο μεγάλο θα το κάνω και... Όχι. Άσπρο ή μαύρο. Mm. Απλά πράγματα. Ή μπορείς ή δεν μπορείς. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, γιατί αυξάνει την ταχύτητα της ομάδας. Μπορεί να υπάρχουν άτομα που κολλάνε, φαντάζομαι. Δηλαδή λες, θέλω να κάνω αυτό και εκείνο. Πρέπει να είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Άμα δεν είναι ξεκάθαρα, τρώνε όλοι περισσότερο χρόνο, κουράζονται όλοι περισσότερο και το αποτέλεσμα είναι λιγότερο. Ναι. Και γι' αυτό δεν το συζητάω καν. Συμφωνώ απολύτως. Και πάνω σε αυτό θα το κάνω λίγο πιο συγκεκριμένο και θα πω το εξής. Πιστεύω ότι έχει πάρα πολύ σημασία να χτίζεται expertise στους πάντες. Mm-hmm. Δηλαδή, ο καθένας να έχει τα πράγματα στα οποία είναι εξειδικευμένος. Χωρίς αυτό να συνεπάγεται single points of failure σε μια εταιρεία. Σωστά. Αλλά είναι σημαντικό να υπάρχει η εξειδίκευση η οποία συνεπάγεται όμως και απόφαση. By default. Mm-hmm. Δηλαδή, εγώ δεν με ενδιαφέρει, εμένα δεν με ενδιαφέρει τι JavaScript bundler θα βάλουμε πάρα πολύ. Mm-hmm. Έως καθόλου. Εμένα τι με ενδιαφέρει, οι εφαρμογές μας να είναι γρήγορες, αυτό που θα βγάλουμε να τηρεί κάποια πράγματα, οπότε δεν θέλω να την πάρω αυτή την απόφαση. Mm-hmm. Και από την άλλη, μπορεί να την πάρει ή θα πρέπει εσύ να πεις ότι εγώ θα παίρνω πάντα αυτή την απόφαση, ή θα πρέπει να πεις ότι οποιοδήποτε πάρει αυτή την απόφαση είναι okay. Να. Που θα ξεκινήσει ένα project. Φυσικά. Και να είναι όντως okay. Φυσικά. Και να είναι ξεκάθαρο. 100%. Γιατί εκεί πέρα δεν παίρνει την ευθύνη της απόφασης αυτός που το κάνει. Ναι. Την παίρνει η διαδικασία. Αν η διαδικασία είναι προβληματική ή αν οι συμβουλές που δίνουμε σε κάποιον που παίρνει την απόφαση ενός bundler δεν είναι οι κατάλληλες, ναι. Αλλάζει η διαδικασία, αλλάζει το τι προτιμάμε, αλλάζει το τι είναι προτινόμενο, αλλάζει το γιατί δεν χρησιμοποιούμε ενδεχομένως τον hipsy bundler που χρησιμοποιεί κάποιο και την επόμενη φορά θα εξαρτηθεί αυτό. Mm. Αλλά δεν έχει ούτε αυτό το άγχος και να πει, άμα εγώ ξεκινήσω τώρα με αυτό το bundler, θα πρέπει να ρωτήσω τον Πάρη μετά. Ναι. Νομίζω ότι αυτό έχει να κάνει ξεκάθαρα και με το τι συνέπεια έχει κάθε απόφαση και πόσο εύκολο να την κάνει revert. Για παράδειγμα, έχω βάλει στο infrastructure repository που έχουμε να πρέπει αναγκαστικά να είμαστε up to date με το main, αναγκαστικά να πάρει review και να μην μπορεί να το κάνει override κανείς αυτό, νομίζω ότι εμείς οι admins. Μπορούμε εμείς. Μπορούμε. Αν δεν το έχω ενεργοποιήσει. Εντάξει, αυτό μπορεί να νομίζω δεν γίνεται να βγάλεις. Όχι, μπορείς να πεις enforce even for admins. Okay. Ναι. Αλλά εκεί την έχω κάνει πολύ αυστηρή τη διαδικασία γιατί μπορεί να υπάρχει κάτι καταστροφικό. Οκ, okay, πάντα έχει τις δικλείδες, ξέρεις backup στις βάσεις, deletion protection και όλα αυτά. Αλλά κάτι μπορεί να σου ξεφύγει. Οπότε πρέπει το Terraform Plan να το τσεκάρουν τα άτομα που πρέπει πριν αυτό μερτζαριστεί. Τώρα, να φύγει ένα pull request σε κάποιο άλλο repository που μετά μπορούμε να κάνουμε revert, θα σφύγει, επειδή δεν το συζητάμε. Οπότε νομίζω ότι οι διαδικασίες, και όταν είναι διαδικασίες δεν εννοώ κάτι που είναι πάρα πολύ αυστηρό. Εννοώ διαδικασίες οι οποίες βοηθάνε στο να υπάρξει μια απόφαση χωρίς να ζοριστούν πάρα πολύ τα άτομα, βοηθάνε πάρα πολύ και στην ξεκούραση και στην ταχύτητα. Έφαγα μια φλασιά αυτή τη στιγμή και θυμήθηκα ότι στο blog μας είχα γράψει κάποια στιγμή ένα άρθρο ή το έχω σκεφτεί. Αυτή τη στιγμή έχω blackout. Δεν θυμάμαι αν απλά το έχω σκεφτεί, αν το έχω γράψει. Αν το γράψει, ήταν κάτω. Τέλεια, το έχω γράψει σαν κάτω στο link ότι η κάθε απόφαση έχει μία τιμή επάνω. Mm-hmm. Έχει ένα κόστος. Νομίζω το έχει γράψει. Το έχω γράψει. Ή okay. Το έχω συζητήσει πάρα πολύ. Ναι. Και πιστεύω ότι έχει πάρα πολύ σημασία παίρνοντας ο καθένας το expertise του, το οποίο σημαίνει ότι εγώ είμαι καλός να παίρνω αυτές τις αποφάσεις, να υπάρχει και το skill του πόσο ακριβή είναι μία απόφαση. Πόσο θα μας κοστίσει αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Οπότε, όταν κάτι είναι φθηνό, το οποίο σημαίνει εύκολο revert, όλα αυτά, διάλεξε κάτι εκείνη τη στιγμή. Mm-hmm. Φύγε το. Δεν έχει σημασία να λιώνουμε στα πάντα στο καλύτερο. Γιατί η αλήθεια είναι το αν έκανες την καλύτερη επιλογή, θα φανεί στο τέλος. Mm-hmm. Θα φανεί όταν την κάνεις. Όλα τα προηγούμενα είναι υποθέσεις. Και πάντα υπάρχει αυτό το οποίο δεν έχει σκεφτεί. Πάντα. Και πρέπει να προσπαθείς να βρεις τρόπους ώστε
σωστό αυτό με τη μείωση του κόστους, που είναι το ένα, και ότι είναι ok να ληφθούν λάθος αποφάσεις συγκεκριμένα πράγματα και σε αυτά που δεν είναι ok να είναι ξεκάθαρο. Ναι. Οι ακριβές αποφάσεις αυτές είναι που πρέπει να κάνεις sweat the details. Mm-hmm. Και το αν ένα θέμα που σου έρχεται είναι ακριβό ή φθηνό, είναι κάτι το οποίο στην ουσία μπορείς να το ξέρεις από πριν. Γιατί μπορείς στην ουσία να κάνεις relate η κάθε συνέπεια τι σημαίνει για σένα. Mm-hmm. Χοντρά, χοντρά. Αυτό το οποίο δεν ξέρεις είναι αν. Αυτό το οποίο δεν ξέρεις, το ξέρεις, αλλά εκεί που πιθανόν υπάρχουν και να είναι αν οι ενέργειες που θα πάρεις θα βγάλουν στη συνέπεια που έχεις προδιαγράψει στο μυαλό σου. Mm-hmm. Αυτό είναι το πιο tricky. Γι' αυτό λέω ότι αν κάτι είναι φθηνό, δηλαδή. Αν αυτή τη στιγμή εμείς πάρουμε, ξέρω εγώ, μαύρο ή κίτρινο παπάκι. Μαύρο ή κίτρινο για την ακρίβεια. Έδειξα μαύρο και. Κατάλαβα. Δεν είχε πολύ σημασία. Οπότε είναι μια φθηνή απόφαση, έτσι κι αλλιώς. Ναι, αν θα πάρεις κίτρινο ή μαύρο παπάκι, οκ. Okay, αν δεν είναι ωραίο και δεν κάθεται καλά στο πλάνο εδώ, όχι τα πήραμε για το. Το μαύρο δεν ξέρω αν κάθεται, by the way. Είναι κάτι. Δεν ξέρω, θα πω ναι. Τίποτα. Είναι κάτι το οποίο μπορεί να το αλλάξει πανεύκολα. Γιατί να κάτσω να το λιώσω. Ναι. Και εγώ μπορώ να σκεφτώ ότι ξέρει ότι το κίτρινο ταιριάζει καλύτερα πίσω στο μαύρο, που σίγουρα ταιριάζει, αλλά μπορεί τέλει να μην είναι. Αλλά ξέρω όμως ότι και λάθος να κάνω. Εντάξει, θα βρω ένα που ταιριάζει, οκ. Okay. Εδώ μου ήρθε μια συζήτηση που είχαμε πριν από λίγο καιρό. Ναι. Για δύο γνωστούς μας, όπου ένας ανέθεσε τον άλλον να πάρει την απόφαση της αγοράς ενός προϊόντος. Οκ. Okay. Δεν θυμάμαι καν γιατί λέμε, θα μου το πεις μετά. Μια τηλεόραση. Οκ. Okay. Και του είπε, ναι, ότι θέλω να διαλέξεις ποια τηλεόραση θα πάρουμε και έχεις μισή ώρα. Α, ναι. Λοιπόν, ναι. Αυτό, ενώ μπορεί να φαίνεται πάρα πολύ πιεστικό, εγώ θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ απελευθερωτικό. Γιατί απλά πρέπει να επιλέξεις. Δεν είναι πρέπει να επιλέξεις την καλύτερη τηλεόραση μισή ώρα. Ακριβώς. Δηλαδή, πρέπει να βρεις τρόπους για πράγματα που δεν έχουν σημασία. Δηλαδή, μια τηλεόραση έχει, ξέρω εγώ, 500 ευρώ, σου λέω. Που δεν έχει τόσο, αλλά σου λέω 500 ευρώ. Καλύτερα να χάσεις 500 ευρώ παρά τρεις μέρες να αποφασίζεις ποια είναι η κατάλληλη τηλεόραση. Ναι. Πούλατη μετά. Πούλατη. Mint σχεδόν που λένε. Άλλαξε έτοιμα. Ναι. Κάνε οτιδήποτε μπορείς να χρειάζεται να κάνεις. Μην φας ενέργεια και χρόνο σε αποφάσεις που δεν έχουν σημασία. Δεν είναι τυχαίο που υπάρχει ο όρος decision fatigue, το οποίο δεν είμαι σίγουρος ναι. που είναι στην Ελλάδα, στα ελληνικά. Φαντάζομαι. Είναι κούραση ναι. λόγω αποφάσεων ή. Η εξάντληση νομίζω. Εξάντληση. Εξάντληση από τις αποφάσεις. Είναι αυτό που λένε ότι τα δικαστήρια φαίνεται να παίρνουν τις πιο δίκαιες αποφάσεις το πρωί. Mm-hmm. Όντως, γιατί μετά έχεις γίνει πουρές. Και πρέπει να. Αυτό είναι ένα αντανακλαστικό το οποίο πρέπει να το χτίζεις. Είναι αυτό σημαντικό. Και συγγνώμη, και απαντήσεις τύπου. Ωραία, πρώτον. Απαντήσεις τύπου όλα είναι σημαντικά. Οκ, okay, καταλαβαίνεις ότι είναι ξέρω, για τα μπάζα. και είναι και το κλασικό, ρε παιδί μου. Ό,τι issue έρχεται, ξέρω εγώ, σε μια ομάδα, στα τζίρα της, όλα αυτά είναι όλα urgent, ξέρω εγώ, όλα important. Ναι. Όλα τα θέλουμε χθες και μερικά τα ξανά. Μου έχει τύχει, ρε παιδί μου. Και δεν το λέω κακοπροαίρετα. Τυχαία είναι και είναι ακριβώς αυτό. Καλά. Πέστε. Νομίζω ότι όλοι έχουμε εμπειρία του urgent πράγματος το οποίο. Important στο CSS. Δεν γίνεται, ξεχνιέται και μετά από 6 μήνες κανείς δεν θυμάται καν ότι ήρθε ποτέ. Ναι. Ναι. Οπότε αυτό εγώ αν έχω να πω ένα πράγμα θεωρώ ότι είναι σημαντικό το να χτίζεις το αντανακλαστικό του τι είναι σημαντικό, τι είναι προτεραιότητα και αυτά που δεν είναι let it be, γι' αυτό δεν είναι σημαντικά για να μπορείς να τα αφήσεις. Ναι, και άλλες φορές που πρέπει να υπάρχει ομοφωνία, πρέπει να υπάρχει. Δεν πρέπει να υπάρχουν διαδικασίες οι οποίες δυσκολεύουν μια απόφαση. Όχι, ξέρεις τι, να πω και αυτό για να το πιάσουμε σε επόμενο. Να πάει να γαμηθεί η ομοφωνία. Μα το Θεό. Δηλαδή, θες ένα σύστημα εμπιστοσύνης. Mm-hmm. Αυτό. Δεν θέλεις ομοφωνία. Θες να εμπιστευτείς έναν άνθρωπο να πάρει μια απόφαση. Αν εσύ εμπιστεύεσαι ότι αυτός τη στιγμή που παίρνει αυτή την απόφαση, πιστεύει ότι παίρνει την καλύτερη δυνατή. Αν βγει λάθος, it's okay. Ποιος τα κάνει,
Όλα σωστά. Μπορεί να υπάρχουν αποφάσεις που να χρειάζονται. Ναι, να αλλά πόσες θα είναι αυτές. Αλλά δεν πρέπει να είναι ο κανόνας. Ναι, πόσες θα είναι αυτές. Δεν πρέπει να συμφωνήσουμε όλη η ομάδα τη σημαντικότητα αυτού του task. Δεν έχει καν σημασία η σημαντικότητα αυτού του task βασικά, γιατί στο τέλος της ημέρας μόνο ένας είναι ο τρόπος που αυτό μπορεί να εκτελεστεί. Οπότε να καθίσουμε όλοι μαζί, ρε παιδί μου, να χορέψουμε το χορό της βροχής, ξέρω εγώ, για να έχουμε καλή τύχη και να βγει το planning όπως θέλουμε, δεν ξέρω και πόσο σημασία έχει. Το μόνο που μπορώ να πω ότι πιστεύω ότι έχει σημασία είναι ότι μπορείς να χτίσεις κάποια αντανακλαστικά και να μπορείς μέσα από μια περιγραφή και ένα κείμενο να διαβάζεις την πολυπλοκότητα κάποιου. Αυτό θεωρώ ότι είναι καλό. Mm-hmm. Αυτό θεωρώ ότι είναι καλό, δεν είμαι μηδενιστής. Αλλά επειδή τα έχω δει αυτά, καθόμαστε όλη ομάδα να συμφωνήσουμε πόσα points έχει αυτό. Πόσα points έχει αυτό πάρει. Είναι σημαντικό. Υπάρχουν αποφάσεις που πρέπει να υπάρχει αποφωνία, γιατί έχουν... Λίγες. Αλλά είναι λίγες και πρέπει να είναι η εξαίρεση. Ναι, λίγες. Υπάρχουν αποφάσεις που δεν πειράζει και να είναι λάθος. Υπάρχουν αποφάσεις που πρέπει να υπάρχει τρόπος, αν υπάρχει διαφωνία μετέπειτα, και να είναι όλοι ok με αυτό, να συζητηθούν και να αλλάξουμε. Επιλέγουμε τον bundler. Μηδενικό ρίσκο, το βάζουμε. Μετά από ένα μήνα θέλουμε να τον αλλάξουμε. Έχει χ κόστος και επιλέγουμε να το κάνουμε ή όχι, γιατί θα είναι καλύτερος ο άλλος. Ναι. Επιλέγουμε το CSS framework για μία landing page. Δεν πειράζει. Ναι. Δεν θα το αλλάξουμε ποτέ. Ναι. Ενώ κάτι που θα είναι πολύ πιο μικρή η ζωή του. Επιλέγουμε το αν θα κάνουμε το προϊόν Α ή το προϊόν Β στους επόμενους 6 μήνες. Αυτό μπορεί να είναι κάτι που θέλει συζήτηση. Ναι, γιατί αυτό είναι κάτι όμως που είναι μια μεγάλη επένδυση. Ακριβώς. Δηλαδή πρέπει να υπάρχει διακριτή προσέγγιση στα διάφορα πράγματα. Ναι. Και πρέπει να είναι ok ότι μπορεί να γίνουν αλλαγές ή ok ότι ακόμα και λάθος να είναι, δεν πειράζει. Μ' αρέσει. Όπως αρέσει. Το κάνει να πάω. Ναι. Εγώ κουράζομαι πάρα πολύ. Δεν μου αρέσει να παίρνω αποφάσεις καθόλου. Είμαι γενικά ένα αποφάσιστο άτομο. Θα το δεις και αυτό άμα πούμε ότι συζητάμε το που θα πάμε να φάμε το βράδυ, που θα πάμε να πιούμε ένα ποτό. Είναι η χειρότερη μου να μου πεις Αντώνη, διάλεξε εσύ. Ναι. Δεν θέλω να διαλέξω. Είχα πάει με την οικογένειά μου στη Νέα Υόρκη πριν κάνα 2 χρόνια και ήμουν σε ένα mood που μόλις είχα κλείσει σπίτι. Μετακόμιζα. Είχα δει τόσα σπίτια και θυμάμαι να είμαστε και ένα. Να μου λένε, ξέρω εγώ, η μάνα μου και η αδερφή μου, ξέρεις, τι να κάνω, λέω, παιδιά, απλά αποφασίστε για μένα. Πείτε μου, ναι. Απλά ανακοινώστε μου. Ήταν το, λέω και εγώ αυτό και κλείνω, το απελευθερωτικό κομμάτι της εκπαίδευσης στο ναυτικό που ήμασταν μέσα. Ούτε αν θα φας δεν ήταν αποφασίστη. Δεν είχα αποφασίσει, όχι το πότε θα φάω, όχι απλά το τι. Τίποτα. Με όλη την κούραση, τα κακά, εμένα τουλάχιστον είχε και κάποια καλά αυτό. Το ένα ήταν η πνευματική ξεκούραση που είχα εκεί. Γιατί ήμουν απλά ένα σκουπίδι, δεν ήμουν κάτι, ρε παιδί μου. Ήμουν ένα από τα μυρμήγκια. Γιατί σαν μυρμήγκια είμαστε. Αυστηρή ρόλη. Κινείσαι εκεί μέσα. Και κάποιος θέλει να αποφασίσει. Ναι. Τώρα θα καθαρίσεις, τώρα θα κάνεις το ένα, τώρα θα κάνεις το άλλο. Ναι. Δεν χρειάστηκε να αποφασίσω τίποτα. Μόνο τι θα φάω το βράδυ στο κηλικείο. Αν θα φάω τη φλογέρα με τη Φιλαδέλφια. Ή αν θα φάω την κασερόπιτα, ξέρω εγώ. Αυτό. Ούτε αυτό και βραδινό σαν τέτοιο, ρε. Ναι. Όχι, απάντησα είναι πάντα φλογέρα. Ναι. Ναι, γιατί είναι λίγο light το τυράκι και μου αρέσει. Λιγούλη. Κατάλαβε. Αλλά και εκεί είχε κλείσει από εμένα. Είχε κλειδώσει για μένα και ήμουν το ίδιο πράγμα κάθε βράδυ. Αυτό. Θαυμάσια. Τέλεια. Μου άρεσε. Ναι, ήταν πάρα πολύ καλό. Το είχα δηλαδή λίγο για την πρώτη φορά πήγαμε να το ακουμπήσουμε, αλλά λέω. Ναι. Θέλω να το κάνω πιο. Πολύ καλό. Εντοπισμένα. Τέλεια. Ξεχάσαμε στο προηγούμενο επεισόδιο να πούμε προτάσεις. Ναι, και δεν έχω ούτε αυτή τη φορά κάτι έτοιμο. Α, δεν έχει. Έχω εγώ και δεν έχει εσύ. Μπράβο, ναι, έχει εσύ. Λοιπόν, εγώ ήθελα να προτείνω το Ted Lasso. Α, μπράβο! Ναι, θα το ξεκινήσω. Είναι σειρά στο Apple TV. Γενικά το Apple TV δεν έχω βρει κάτι να μου αρέσει πέρα από αυτό μέχρι στιγμής. Αλλά ακούστε καλύτερα. Ήταν πολύ καλό. Έχω ακούσει πάρα πολύ καλά λόγια και το έμαθα στο podcast που λέγεται SS Map. Α, οκ, ναι. Ζαχαρέγγι και τον Στέλιο. Mm-hmm. Όντως έχει κάποια κομμάτια διαχείρισης ανθρώπων και συμπεριφορών και τέτοια πράγματα που έχουν πολύ ενδιαφέρον. Αλλά είναι και χαλαρωτική σαν σειρά. Δηλαδή δεν είναι ότι πρέπει να προσέξεις 100%, αλλά
σου αφήνει κάποια μηνύματα που είναι πολύ ενδιαφέροντα και γενικά μου άρεσε. Νομίζω είμαι στη δεύτερη σεζόν κάπου τώρα και βλέπω. Okay. Αν και επειδή το ξεκίνησα μόνο μου χωρίς την Ελισάβετ, το βλέπω μόνο όταν. Okay. Που δεν είναι πολύ συχνό, όταν βλέπω μόνο μου. Okay. Αυτό, αν θέλετε, δείτε το. Έχουν προτείνει το SS Map ποτέ? Νομίζω το έχω προτείνει μια φορά εγώ. Όχι, ρε γάμο, δεν πειράζει. Είναι ωραίο, παιδιά. Το ξαναπροτείνουμε, παιδιά, το SS Map, το podcast τη Ζαχαρένια και του Στέλιου. Είναι πολύ ωραίο και εγώ το παρακολουθώ. Είναι ωραίο και έχει νέα κάθε δύο εβδομάδες, νομίζω. Ναι, ναι. Έχουμε. Βάλουμε link από κάτω. Είναι πολύ δυνατό. Αυτά. Αυτά λοιπόν για αυτή την εβδομάδα. Εξαιρετικά. Να άρεσε. Ναι. Κάντε like, subscribe. Ναι, πατήστε το καμπανάκι να βάλετε notification. Για να μην κάνετε κανένα επεισόδιο της μηνύσης κουβέντας. Λοιπόν. Λες ποτέ να γίνουμε έτσι? Όχι, μωρέ. Δεν λέει τώρα. Δεν ξέρω. Μπορεί. Μπορεί. Ναι, με το τωρινό μου μυαλό, άμα πρέπει τώρα να πάρω μια απόφαση, αυτή η απόφαση θα σου λέγα όχι, γιατί δεν μ' αρέσει, ξέρω εγώ. Όποιος θέλει, συγγνώμη, είμαστε το 2021 και πάμε για 22 στο YouTube. Όλοι ξέρουν να πατήσουν το καμπανάκι αν χρειαστεί. Ναι, εντάξει, ότι άμα και θέλει. Δεν έχω γνωρίσει ένα άτομο στη ζωή μου να μου είπε ρε εσύ, ευτυχώς ξέρω εγώ που σε αυτό το κανάλι μου πάνε να πατήσω το καμπανάκι. Δεν το ξέρα. Ναι, δηλαδή, καλό. Ναι. Αυτό. Δεν καμπανάκι, δεν ξέρω, εγώ τα βαριέμαι. Ενώ δεν θέλω να. Το καμπανάκι είναι το subscription. Το καμπανάκι νομίζω είναι αυτό που σου, με το που βγει βίντεο σου στέλνει notification. Παναγία. Μακριά από εμάς, δηλαδή δεν έχει. Όχι, όχι. Με τίποτα. Τέλεια. Οπότε μας βλέπουν. Μας βλέπουν στο μικρήκουβέντα.fm που θα βρουν τα links για οποιαδήποτε πλατφόρμα χρειάζεται. Ναι. Αν υπάρχει μια πλατφόρμα που δεν τη βρίσκουν εκεί πέρα ή κάπου αλλού ή κάπου δεν υπάρχει το podcast που τους βολεύει να το ακούει κάποιος, εννοείται με χαρά να τα ακούσουμε. Στο YouTube είναι τα σχόλια που τα οποία παίρνουμε. Φτάνουν νομίζω σε γενικές γραμμές. Τέλεια. Ωραία. Και μέχρι την άλλη εβδομάδα. Τα λέμε.